Κύριε Χρονόπουλε, καλό μεσημέρι, γιατί είναι ο δικηγόρος, ο οποίος έχει δει και τους δύο που αυτή τη στιγμή έχουν προφυλακιστεί. Εκπροσωπεί, θα δούμε μέχρι πότε, εγώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση, αυτό θα μας δώσει ο ίδιος ο κύριος Χρονόπουλος, και τους δύο, τον έναν, τι έχουν πει εντολής του για το συγκεκριμένο που μόλις τώρα ακούστηκε. Κύριε Χρονόπουλε, καλό μεσημέρι. Ωραία, να σας ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα όσον αφορά την εκπροσώπηση. Σωστά. Όπως έχω πει και επανειλημμένως, μου ζητήθηκε από την οικογένεια, από τους οικείους του βασικού κατηγορουμένου, του 53χρονου, να αναλάβω την υπόθεση προχθές. Μια μέρα δηλαδή πριν την καταληκτική ημερομηνία της ανάκρισης. Επιφυλάχθηκα να δω την δικογραφία, να μιλήσω με τον ίδιο, να δω κατά πόσο ισχύουν οι κατηγορίες και τι από αυτά ισχύουν. Αφού είδα τη δικογραφία και μίλησα με τον ίδιο και κατάληξα ότι τουλάχιστον κάποιες από τις κατηγορίες αυτές ευσταθούν, αποφάσισα το επόμενο πρωί και το δήλωσα στην κυρία ανακρίτρια να μην αναλάβω την υπόθεση. Έκτοτε, και οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν να διοριστεί αυτεπαγγέλτος συνήγορος. Όχι ο ίδιος, σας το ξεκαθαρίζω, ο καθένας ζήτησε δικό του. Mm-hmm. Προσήλθανε δύο συνήγοροι από τον κατάλογο, δεν αποδέχτηκαν. Θεωρώ ότι έγινε και κάποιες άλλες τηλεφωνικές προσκλήσεις από την κυρία ανακρίτρια, ούτε αυτοί αποδέχτηκαν. Και εν τέλει, επειδή τύχαινε να είμαι στον κατάλογο την ίδια εβδομάδα, μου ζήτησε η κυρία ανακρίτρια, σαφώς υπενήσωμενη ότι έχω και πειθαρχικές ευθύνες αν δεν αναλάβω, γιατί οφείλει να υπάρχει δικηγόρος σε αυτή την υπόθεση, στην ανάκριση που έπρεπε να γίνει χθες, θα μπορούσα να είχα τυχόν πειθαρχικές ευθύνες στο Σύλλογο. Ανέλαβα μόνο και μόνο επειδή γνώριζα την υπόθεση και ότι έπρεπε κάποιος δικηγόρος να είναι να συμπαραστεί. Τώρα τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα? Θα σας πω. Αφήστε με να σας ξεκαθαρίσω λίγο όσον αφορά το δεύτερο κατηγορούμενο, τον κύριο Σοφιανίδη. Ο κύριος Σοφιανίδης έχει άλλο δικηγόρο, ο οποίος δεν ήθελε να εμφανιστεί. Η στρατηγική που ακολούθησε, καταρχάς διευκρινίζω ότι ο κύριος Σοφιανίδης δεν επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, κατέθεσε κανονικότατα, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που του τέθηκαν και αυτά που είπε και η στρατηγική που ακολούθησε στην απολογία του ήταν από τον ίδιο και από τον δικηγόρο του. Εγώ ήμουνα ξεκάθαρα απλά παριστάμενος στη διαδικασία για το τυπικό της υπόθεσης. Άρα ουσιαστικά τυπικά και μόνο τον εκπροσωπώ. Συγγνώμη, ο κύριος Σοφιανίδης δηλαδή μας λέτε. Δεν μπορώ μας να λέτε, εκφέρω και δεν λέτε, θέλω να εκφέρω κανένα. Εδώ μας δίνει είδηση. Απολογήθηκε και κανονικά ο κύριος Σοφιανίδης. Ένα αυτό και δεύτερο μας λέτε. Κανονικότατα και δεν ξέρω πώς διέρευσε. Το δικαίωμα της σιωπής κράτησε μόνο ο πρώτος κατηγορούμενος, ο οποίος αφού αποδέχτηκε κάποιες εκ των κατηγοριών και αρνήθηκε τις υπόλοιπες, έκανε κάποιες λίγες δηλώσεις, οι οποίες περάστηκαν στην απολογία του και για τα υπόλοιπα και τις υπόλοιπες πιθανές ερωτήσεις που θα του γίνονταν από την κυρία ανακρίτρια, επιφυλάχθηκε. Σημαντικό. Άρα εσείς ήσασταν παρόν στην απολογία του? Βέβαια. Ήμουνα παρόν και στις δύο απολογίες. Ναι. Άρα ακούσατε αυτά που είπε. Το ένταλμα σύλληψης προς τη μητέρα είχε σχέση με κάποιον από τους δύο ή προέκυψε από τη δικογραφία γενικότερα και όχι από τους εντολείς? Επειδή δεν έχω πλήρη εικόνα από χθες τι έχει μεσολαβήσει και σήμερα θα πάω να λάβω τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, σίγουρα αυτό που μπορώ να επιβεβαιώσω είναι ότι με πληροφορίες που είχε ο ίδιος ο κατηγορούμενος και έγραφα στα χέρια του και αποδεικτικά στοιχεία, βοήθησε, ο πρώτος, μιλάμε για τον 53χρονο, βοήθησε στο να υποδειχθεί το πρόσωπο της μητέρας ως πρόσωπο. Επειδή τον συναντήσατε, αυτά τα στοιχεία ήταν μηνύματα και εμβάσματα, όπως ήρθε στο φως της δημοσιότητας, δηλαδή? Δεν έχω εικόνα για εμβάσματα ακόμη. Έχω εικόνα, έχω στα χέρια μου μηνύματα, τα οποία θα μπουν και αυτά στη δικογραφία προφανώς, τα οποία ναι, συσχετίζονται. Τι μηνύματα είναι αυτά, κύριε Χρονόπουλε? Ποιος αντάλλασε αυτά τα μηνύματα, ο 53χρονος με τη μητέρα του κοριτσιού με τον 53χρονο? Έδειχνε να έχει γνώση δηλαδή του τι ακριβώς συνέβαινε η μητέρα? Έδειχνε να έχει γνώση, ναι. Μάλιστα. Αυτά τα μηνύματα πότε? Σοκαριστικές αυτές οι αποκαλύψεις. Δεν μπορώ να σας προσδιορίσω από ποιο χρόνο και μετά, αυτό δεν μπορώ να σας το προσδιορίσω ακόμη. Από ποιο χρόνο? Ήξερε τα πάντα. Φαίνεται ότι είχε γνώση. Να υπήρχε και οικονομική δοσοληψία. Φαίνεται ότι από ένα σημείο και μετά είχε γνώση. Ποιος επικοινωνούσε με ποιον συνήθως? Δεν μπορώ να σου το πω αυτό. Πάντως υπήρχαν μηνύματα κατέρωθεν.
Υπάρχουν μηνύματα που μιλάνε για χρήματα, ανταλλαγή χρημάτων μεταξύ τους. Ναι, αυτά είναι τα μηνύματα που έχω στη διάθεση. Αυτά είναι μέσα στη δικογραφία, υπάρχουν αυτά? Ή τα έχετε εσείς λόγω της έρευνας που έχετε κάνει? Αν δεν προστέθηκαν από χθες, θα είναι σύντομα. Είναι σοβαρό αυτό που μας λέει σοβαρό ο κύριος Χρονόπουλος και πραγματικά άρα εξηγεί τις επόμενες διαδικασίες γενικότερα, αιτιολογεί να πω κάτι άλλο. Θέλω κάτι επιπλέον να το ρωτήσω και αμέσως Πέτρο, δικό σου όλος ο κύριος Χρονόπουλος. Αυτό το οποίο λέει ουσιαστικά αποδυναμώνει αυτά τα οποία ακούγονται από την πλευρά της κατηγορούμενης μητέρας, γιατί δεν είναι μόνο δύο εμβάσματα τα οποία φέρεται να έχουν βρεθεί. Εδώ πέρα μας λέει ο άνθρωπος και αποκαλύπτει στην εκπομπή ότι υπάρχουν μηνύματα. Και επίσης θέλω να ρωτήσω κάτι. Επειδή ακούστηκε και για συνεργό, ο συνεργός του 53χρονου, αυτός ο συνεργός πώς προκύπτει, δηλαδή προέκυψε από ένα αφήγημα της μητέρας, προέκυψε από τον 42χρονο, ο οποίος είπε ότι εγώ τα χρήματα τα έδωσα σε έναν άλλον άντρα, όχι στον 53χρονο. Πρώτη φορά το ακούω από εσάς για τον συνεργό. Α, μπράβο. Άρα δεν έχετε κάτι ακούσει? Τίποτα. Όταν συναντηθήκατε την πρώτη στιγμή με τον 53χρονο, γιατί τον είδατε, τι ήταν αυτό που σας είπε? Σας είπε ότι θα μιλήσει, ότι σκοπεύει να πει όλη την αλήθεια, ότι είναι θύμα πλεκτάνης? Ποια ήταν η πρώτη φράση που σας είπε όταν σας αντίκρισε? Κοιτάξτε να δείτε, όταν με αντίκρισε, πρώτα του είπα εγώ ότι από τη στιγμή που θες να αναλάβω δικηγόρο σου πρέπει να ξέρω την πάσα αλήθεια. Αν δεν μου πεις την πάσα αλήθεια, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αναλάβω. Δεν μπορώ να πω πράγματα τα οποία θα αποδειχτούν στο μέλλον διαφορετικά και να εκτεθώ κι εγώ προσωπικά και σαν επαγγελματίας και σαν δικηγόρος. Μου είπε αυτά που όντως αποδέχεται και του είπα αυτά πρέπει να τα πεις. Δεν μπορείς να τα κρύψεις. Προκύπτουν και από τη δικογραφία. Οι κατηγορίες δηλαδή που αποδέχτηκε προκύπτουν ξεκάθαρα από τη δικογραφία. Δεν είμαι από τους δικηγόρους που βλέπω πασιφανείς κατηγορίες και αυταπόδεικτες και προσπαθώ να τις καλύψω. Ότι είχε ερωτική σχέση δηλαδή με την 12χρονη. Αναλάβουν την ευθύνη. Ακριβώς. Δεν υπάρχει αναλάβουν ερωτική την σχέση. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ερωτική σχέση με 12χρονο δεν υπάρχει. Καλέ, αυτό που παραδέχτηκε. Όχι. Και επειδή εκείνος το παραδέχτηκε, εμείς θα το επαναλαμβάνουμε. Ναι, αλλά μην με μαλώνεις. Αυτό όχι, παραδέχτηκε. Η ερωτική επαφή με 12χρονο είναι βιασμός. Ακόμη και αν σου πει ναι το 12χρονο. Δεν υπάρχει ερωτική σχέση με 12χρονο. Κυρία Κουτσελίνη, εγώ δεν κάνω νομικούς χαρακτηρισμούς, δεν θα διαφωνήσω με αυτό που λέτε. Εγώ σας λέω τι είπε. Ναι, το καταλαβαίνω κι εγώ όμως. Να το διορθώσω. Στην ανακρίτρια, κατηγορούμε. Να το διορθώσει. Εγώ σε δύσκολη θέση. Εγώ δεν μπορώ να το διορθώσω στον δικηγόρο αυτό που είπε ο εντολέας του. Εμείς μπορούμε να κρίνουμε αυτό που είπε. Τέλος πάντων. Ο κάθε κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα. Όχι, να μην με βάζει εμένα στο στόχαστρο, η κυρία Παναγοπούλου. Μα όπως το λες, αφού ερωτική σχέση είπε ότι είχε με το 12χρονο, δεν είπε ότι βίασε. Να μην επαναλαμβάνουμε όμως αυτά που λέει ένας βιαστής 12χρονο. Να τα αποκαλεί ερωτική σχέση, για όνομα του Θεού. Έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Βέβαια, αυτά τα οποία λέει κρίνονται, γιατί όντως δεν μπορεί να υπάρξει ερωτική συνέβρεση. Ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρξει ερωτική συνέβρεση με συνένεση με ένα 12χρονο. Ο καθένας όμως μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Θα κρυθούν, λοιπόν, θα κρυθούν. Όμως εδώ πέρα υπάρχει, κυρία Χρονόπουλε, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό. Από το βούλευμα και από το δικαστήριο. Βέβαια. Λοιπόν, εδώ πέρα, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό, έχετε πετάξει μια βόμβα στην εκπομπή, η οποία όμως έρχεται σε αντιστοιχεία με αυτά τα οποία φέρετε να υποστήριξε ο εντολέας σας εχθές. Συγκεκριμένα, δεν ξέρω, αυτό τουλάχιστον προκύπτει μέσω του ρεπορτάζ, ο άνθρωπος αυτός, ο Μίχος, είπε ότι δεν εξέδιδε την 12χρονη. Εσείς τώρα μας λέτε ότι υπάρχουν μηνύματα, τα οποία μάλιστα θα γίνουν και μέλος της δικογραφίας, θα αποτελέσουν μέλος της δικογραφίας, που υπάρχουν διάλογοι μεταξύ του Μίχου και της μητέρας της 12χρονης, που φέρονται να γνωρίζουν και οι δύο τα πάντα. Αλλά πώς γίνεται να μην την εξέδιδε και την ίδια στιγμή να ενημέρωνε τη μητέρα της 12χρονης? Ακούστε με, για να μην παραφράζω τα λεγόμενά μου. Τα μηνύματα αυτά αφορούν αποκλειστικά τις όποιες σχέσεις είχε η ανήλικη με τον κύριο Μίχο. Δεν αφορούν τη μαστροπία, λέτε. Δεν αφορούν το θέμα της μαστροπίας. Άρα ήξερε η μητέρα ότι έχει ερωτική σχέση με τη 12χρονη. Γι' αυτό το είπα. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, αυτό που λέει ο συγκεκριμένος ήταν ότι γνώριζε ότι ήταν ζευγάρι. Αυτό λέει το γνώριζε και η μητέρα. Αλλά είχαν και οικονομικές. Ναι, βρε καρδιά μου γλυκιά. Μισό λεπτάκι. Εδώ είναι αποκάλυψη. Γι' αυτό το επανέλαβα. Καλά έκανες και το έκανες. Αλλά να σου πω κάτι για τον τηλεθεατή που μας ακούει. Νομίζω ότι εγώ, οικειοποιώ
χρησιμοποιούμε το ερωτική σχέση. Όχι, εδώ λέω τι είπε ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι, ο τρόπο που το είπε όμω, θα το βάλει μετά να το δει. Ναι. Είναι σαν να το λέω εγώ αυτό. Όχι, ο τύπο λοιπόν αυτό, ο 53χρονο. Αλλά δεν θέλω να ακούγεται χωρί να. Ναι, και να μένει αδιόρθωτο. Ναι, αλλά δεν είναι από μένα. Μπορεί να διορθώσει αυτό που έχει πει ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο, ξέρετε τι παραδέχεται εδώ. Ναι. Ότι η μάνα ήξερε ότι εμεί οι δύο είμαστε ζευγάρι. Είχαμε ερωτική σχέση. Και τη έδινα και 5 δραχμές για να μεγαλώνει και τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό ακριβώς. Αυτό λοιπόν λέει. Είπε ο άνθρωπος. Ερώτηση. Ερώτηση, κύριε Χρονόπουλε, γιατί ήσασταν παρόν στην αυτή τη διαδικασία. Τι είπε ο εντολέας σας, δεν ξέρω αν ερωτήθη για αυτές τις εφαρμογές, για αυτά τα ραντεβού τα οποία έκλεινε η 12χρονη. Τι είπε για όλα αυτά. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Δεν είπε πολλά πράγματα, γιατί σας είπα, τήρησε το δικαίωμα της οποίας είπε γενικά πράγματα, είπε πράγματα για τη μάνα και μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα τήρησε το δικαίωμα της οποίας. Άρα δεν απάντησε κάτι, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα οργανωμένο έγκλημα το οποίο φέρεται να έχει συντελεστεί με εφαρμογές, με ραντεβού. Η Ρία έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ πριν από λίγη ώρα. Είδαμε διαλόγους οι οποίοι πραγματικά σοκάρουν και σύμφωνα με πληροφορίες το προφίλ αυτό. Και τα οποία τα έχουν και άλλοι στα χέρια του. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και το προφίλ αυτό φέρεται να το χειριζόταν ο εντολέας σας. Άρα επί όλων αυτών δεν απάντησε τίποτα, μας λέτε. Επί αυτή τη κατηγορία για τη μαστροπία και τη σωματεμπορία, απάντησε αρνητικά. Άρα είχε μια ερωτική σχέση με τη 12χρονη που ήταν εν γνώση τη μητέρα τη. Ένας άνθρωπος 53 ετών ερωτεύτηκε μια 12χρονη. Και το γνώριζε και η μητέρα τη 12χρονη. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Αυτό ισχυρίζεται. Αυτό είναι. Με οικονομικό αντάλλαγμα. Αυτό δεν έχει βγει τηλεοπτικά. Καταρχήν, έχουμε βγάλει 2 ειδήσεις αυτή τη στιγμή. Θα πάω σε break και θα επανέλθω με τον κύριο Χρονόπουλο και άλλα ερωτήματα βασικά. Είναι ότι καταρχήν απολογήθηκε κανονικά. Ο 42χρονος. Ποιος είναι ο δικηγόρος του, κύριε Χρονόπουλε? Δεν μπορώ να το αποκαλύψω, δεν ξέρω αν θέλει. Α, ωραία. Κρύβεται. Εντάξει, δεν θέλει. Δεν θέλει δημοσίως. Και το δεύτερο είναι ότι ο άνθρωπος είπε, σε αυτές τις 5 γραμμές που είπε ο 53χρονος, είπε το εξής, ότι εμείς είχαμε ερωτική σχέση κανονικά, εν γνώση της μητέρας. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Επιτρέψτε. Είναι έτοιμος να συνεισφέρει στην ανάκριση τα μηνύματα τα οποία αντάλλασε με τη μητέρα. Προκειμένου να αποδείξει ότι ήταν εν γνώση της μητέρας η σχέση του με τη 12χρονη. Αυτό μας λέει ο κύριος Χρονόπουλος τώρα. Ότι η μητέρα ήξερε και άλλα πράγματα. Ότι ήξερε και άλλα.